Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με και ελέησόν ημάς. Σχέδιον ο Χριστός, το οποίο το περιγράφει σε μία σελίδα ο Άγιος Παΐσιος. Είναι ένα κείμενο γνωστόν από τα βιβλία που εξέδωσε του γέροντος Παϊσίου, Αγίου Παϊσίου, του Αιωρίτου, Λόγοι Βήτα, Πνευματική Αφύπνιση, έκδοσης Ιερών Ησυχαστήριων, Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Θεολόγος Σουρωτή Θεσσαλονίκη. Στην 188 σελίδαν. Ακούτε. Ρωτά μια μοναχή τον τότε εν ζωή γέρονταν Παΐσιον. Γέροντα, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια θα επέμβει ο Χριστός? Η ίδια ερώτηση που βάλε ο Γιάννης, που του πέμπουν του Γιάννη το 2020, η ίδια ερώτηση εμπήκε πριν το 1994 που εκοιμήθηκε. Πριν πόσα χρόνια, πέσε το 90 διάκο, δηλαδή πριν 30 χρόνια. Πριν 30 χρόνια, η ίδια ερώτηση. Και τότε έβλεπαν ότι είναι δύσκολα τα χρόνια. Σκέψουν να ζουν σαν τα δικά μας σήμερα. Γέροντα, του λέει, επαναλαμβάνω, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια θα επέμβει ο Χριστός? Και ακούτε ο Παΐσιος τι όραση είχε. Προφήτης. Αυτός είχε προφητικό, και όχι μόνο προφητικό χάρισμα, είχαν πολλοί. Αυτός είχε και χάρισμα ερμηνείας της προφητείας. Τον είναι δύσκολο, ξέρετε. Ναι, εδώ βλέπεις, απαντά ο Άγιος, σε έναν αδικημένο που έχει καλή διάθεση, επειδή δικαιούται τη Θεία Βοήθεια, παρουσιάζονται πολλές φορές οι Άγιοι, η Παναγία, ο Χριστός, για να το σώσουν. Πόσο μάλλον τώρα που θα βρίσκεται σε τόσο δύσκολη κατάσταση ο καημένος ο κόσμος. Τώρα μια μπόρα θα είναι. Ακούτε. Τώρα, λέει, μια μπόρα θα είναι. Μια μικρή κατοχή του αντιχρίστου σατανά. Θα φάει μετά μια σφαλιάραν από τον Χριστό. Θα συγκλονιστούν όλα τα έθνη. Και θα έρθει η γαλήνη στον κόσμο για πολλά χρόνια. Αυτήν τη φορά θα δώσει ο Χριστός μια ευκαιρία για να σωθεί το πλάσμα του. Θα αφήσει το πλάσμα του ο Χριστός, θα παρουσιαστεί στο αδιέξοδο των ανθρώπων για να τους σώσει από τα χέρια του Αντιχρίστου. Θα επιστρέψουν στον Χριστό και θα έρθει μια πνευματική γαλήνη σε όλη την οικουμένη για πολλά χρόνια. Ακούτε τι μας περιμένει? Αυτά είναι για τη γενιά τη δική μας. Πριν 30 χρόνια. Το επαναλαμβάνω. Θα έρθει μια πνευματική γαλήνη σε όλη την οικουμένη για πολλά χρόνια. Θα προηγηθεί όμως, λέει, τράνταγμαν όλων των εθνών. Θα συγκλονιστούν, λέει, όλα τα έθνη. Και βλέπετε ότι τώρα τα προβλήματα πλέον δεν είναι τοπικά. Δεν σας κάνει εντύπωση?
δεν είναι εθνικά. Είναι προβλήματα παγκόσμια. Μερικοί λέει, αυτόν προσέξτε το πάρα πολύ, συνδυάζουμε αυτήν την επέμβαση του Χριστού τη Δευτέραν Παρουσία. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Κοιτάξτε διακριτικός και ταπεινός που ήταν ο Άγιος. Ο λογισμός μου λέει ότι δεν θα είναι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού όταν έρθει ως Κριτής, αλλά μια επέμβαση του Χριστού. Γιατί είναι τόσα γεγονότα που δεν έχουν γίνει ακόμα. Εννοεί τα γεγονότα της Αποκάλυψης. Άρα δεν μπορεί τώρα να μιλούμε για αντίχριστον και Δευτέρα Παρουσία, που μερικοί γέμισαν το διαδίκτυο με αυτά. Αυτά είναι ψευδοπροφητείες. Λάθος ερμηνεία είναι αυτά. Ο λογισμός μου λέει ότι δεν θα είναι η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού όταν έρθει ως Κριτής, αλλά μια επέμβαση του Χριστού, γιατί είναι τόσα γεγονότα που δεν έχουν γίνει ακόμη. Θα επέμβει ο Χριστός. Θα δώσει μια σφαλιάρα σε όλον αυτόν το σύστημα. Θα πατάξει όλον το κακόν και θα το βγάλει σε καλόν τελικά. Και ακούτε μερικές λεπτομέρειες. Θα γεμίσουν οι δρόμοι προς κινητάρια. Εμείς ξεκινήσαμε. Έξω τα λεωφορεία θα έχουν εικόνες. Έτσι θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε ολόκληρη την οικουμένη. Να γιατί, καλή μου κυρία, χρειάζεται το διαδίκτυο. Για να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη. Τώρα είναι η αρχή. Έχουμε δουλειά ακόμα να κάνουμε. Και τότε ο Χριστός θα έρθει ως Κριτής να κρίνει τον κόσμο. Άλλον κρίση, άλλο μια επέμβαση του Χριστού για να βοηθήσει το πλάσμα του. Ακούτε, τώρα έχουμε, θα έχουμε επέμβαση. Με πολλούς τρόπους μπορεί να επέμβει ο Θεός. Γι' αυτόν παρακαλώ και όσοι είστε εδώ, και όσοι μας ακούτε και όσοι μας βλέπετε, φροντίστε να είστε μέσα στο σκάφος το καινούριο του Χριστού. Αυτά που σας εδιέβασα τα βιβλία της Σουρωτής, μου είπε η ίδια η γερόντισσα Φιλοθέη εμέναν του Αμαρτωλού, ότι της τα έλεξε γραμμή-γραμμή. Και της είπε, αυτά θα τα βάλεις, αυτά θα τα βάλεις. Αυτά που τα βιβλία της Σουρωτής είναι τα πιο έγκυρα για τον Άγιον Παΐσιο. Τα έλεξε ο ίδιος. Πριν την κοίμηση του. Ό,τι θα έρθει καιρός που θα με διαβάζουν, λέει της. Και να μην λέει ο ένας στο μακρύν του και ο άλλος στο κοντόν του. Σαν τη Διαθήκη δηλαδή. Τα αυθεντικά είναι αυτά της Σουρωτής. Μου στέλνει ένας άνθρωπος του Θεού το εξής μήνυμα. Αυτόν το σέβομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αυτός έχει αίσθηση και του ουρανού και της γης. Είναι από αυτούς που με καθοδηγούν και με διορθώνουν όποτε κάνω λάθος. Αλίμονος των επίσκοπων που δεν θα έχει τους ανθρώπους που τον διορθώνουν. Και αλίμονος σε εσάς αν δεν έχετε τους ανθρώπους που σας διορθώνουν. Να το ξέρετε. Κάντε ανθρώπους εμπιστοσύνης, καλύτερους από εσάς. Καλύτερους από εσάς. Αλλά να είναι άνθρωποι προσευχόμενοι. Καθαροί. Να μην σας εκμεταλλευτούν. Καταλάβατε τι λέω. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ, δεν μου έλειψαν ποτέ οι άνθρωποι του Θεού. Της εμπιστοσύνης, της πίστεως. Αυτό σημαίνει εμπιστοσύνης. Με πήρε αυτός ο άνθρωπος από την Ελλάδα όπου βρίσκεται και μου είπε, δεν μου έδειξε ο Θεός για το εμβόλιο. Αν πρέπει να το πάρετε ή όχι. Αλλά μου έδειξε
γι' αυτόν τον ιόν, τον κορονοϊόν, που απειλεί την ανθρωπότητα. Μου είπε δύο λέξεις με πολλή ελπίδα μέσα. Αυτός ο κορονοϊός, προσέξτε τις δύο λέξεις, σύντομα και απότομα θα σβήσει. Σύντομα και απότομα ο Χριστός θα τον σβήσει. Έτσι μου είπε. Το επαναλαμβάνω, σύντομα και απότομα ο Χριστός θα τον σβήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε άλλα. Μπορεί τα άλλα να είναι πιο δύσκολα από αυτά που παίρνουμε τώρα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με και ελέησόν ημάς.